Συλλάβημα, καταπράσινες πεδιάδες και σπάνιες ακρογιαλιές συνθέτουν ένα τοπίο μοναδικό. Η πλούσια γη αρωματίζει με τους καρπούς της τον αέρα με νότες μαστίχας, μανταρινιού, λεμονανθών και γιασεμιού. Το νησί είναι καθάσπαρτο με μνημεία και αξιοθέατα που ανασυνθέτουν την πορεία του στους αιώνες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Άλλα μισά τους ξεχωρίζουν τα θρησκευτικά μνημεία. Μαρκέλα. Δεκάδες μοναστήρια και εκατοντάδες εκκλησίες σε όλη την Ήπεθρο αρμονικά συνδυασμένα με το τοπίο. Μπράβο. Δημιουργήματα βαθιάς πίστης και καλλιτεχνικής σοφίας. Άλλα έχουν ιστορία αιώνων. Άλλα είναι νεότερα. Ορισμένα όμως έχουν ιδιαίτερη σημασία για την παράδοση και τη ζωή του νησιού και προσελκύουν πλήθη πιστών όλο το χρόνο. Πολυάριθμα είναι και τα βυζαντινά μνημεία που θα δει κανείς στη Χείρο. Το πιο ξεχωριστό ανάμεσά τους μνημείο με παγκόσμια κτηνοβολία είναι η Νέα Μονή, που για αιώνες υπήρξε κέντρο αναφοράς του νησιού, πυρήνας της πνευματικής και οικονομικής του δραστηριότητας. Ήχο. Χι. Κραδία θα δείξει τώρα. Το καθολικό της, από τις σπουδαιότερες βυζαντινές εκκλησίες που σώζονται έως σήμερα, με μοναδικό ψηφιδωτό διάκοσμο και ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.